Κύριε Καρακώστα, να καλημερίσουμε και εσάς. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ξεκινήσει με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Ο κύριος Κικίλιας, ωστόσο, βγήκε χθες και είπε ότι αντί να κάνει. Όχι, ένα λεπτό, λέει, είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε γιατί είναι σημαντικό. Γιατί είναι θέμα δημοκρατίας, κυρία Καρακώστα. Το πώς λειτουργούν τα κανάλια έχει να κάνει με την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Σωστό. Όχι, γιατί κάποιος, όχι, κάποιος μπορεί να πει ότι τώρα τι κάνω αυτοί, τα του οίκου τους, ας πούμε, συζητάνε. Έτσι. Όχι, όχι, είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Και ο κύριος Κικίλιας χθες, κυρία Καρακώστα, είπε, απευθυνόμενος προς τον Υπουργό, τον κύριο Παπά, ότι αντί να κάνει υποδείξεις, καλό θα ήταν να απολογηθεί για τον αντισυνταγματικό νόμο. Θα αναφερθώ σε αυτό και θα πω τι κερδίσαμε από όλο αυτό που έκανε ο Νίκος ο Παπάς πέρσι. Καταρχήν πρέπει να θυμηθούν όλοι ότι σύσσωμη αντιπολίτευση φρόντιζε να μην έχουμε εσουρού. Άρα μη έχοντας εσουρού διαγνωζόταν το δωρεάν συχνότητες. Μα κυρία Καρακώστα μου, την πήρε την απόφαση ο κύριος Παπάς. Δεν σας διέκοψα. Μίλατε ανακρίβειες. Μιλάω. Να την ακούσουμε όμως, κύριε Παπά. Μιλάω. Δεν είναι άποψη. Λέτε ανακρίβειες, είπατε. Όχι, εγώ είπα την άποψη μου. Ποια ανακρίβεια. Και εγώ τη δική μου άποψη. Πείτε μου ποια ανακρίβεια. Κύριε Τσιόδρα, σας παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε το λόγο μου και να μην μου το πείτε. Να μην λέτε ανακρίβειες. Και εσείς το ίδιο. Πείτε μου ποια ανακρίβεια είπα. Να την ακούσουμε και μετά να κάνουμε την αντιπαράθεση. Παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο σας να απαντήσετε. Είστε αγενείς απέναντί μου. Όχι, δεν είμαι αγενής. Δεν μπορώ να ακούω ψέματα και να σιωπώ. Λυπάμαι να ακούτε. Δεν μπορώ να ακούω ψέματα. Και εγώ το ίδιο. Πείτε μου ποιο ψέμα είπα, σας προκαλώ. Σας προκαλώ, ποιο ψέμα είπα. Κύριε Τσιόδρα, και θα απαντήσετε. Αντιδράφεις απελπισμένων, ξέρετε, είναι αυτές, κύριε Τσιόδρα. Απελπισμένων. Έχω να πω λοιπόν το εξής. Μα τολμάτε, κύριε, για πείτε μας για τον Ισχύδο της Φλωρεντίας. Τι μου λέτε τώρα. Μη έχοντας λοιπόν εσουρού, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος έβαζε τους κανόνες και όλους σε σχέση με τους εργαζόμενους, τη δυναμικότητα των καναλιών, τη λειτουργία των καναλιών κλπ. Και έβαζε και έναν όρο ακόμη, αφού δεν έχουμε έσουρου, ένα άρθρο, θα κάνει για μία φορά και μόνον ο Υπουργός τον διαγωνισμό. Αυτό και έκλεισε, τον έκανε. Με το τον έκανε. Τι κερδίσαμε, να σας πω εγώ τι κερδίσαμε από αυτό το διαγωνισμό. Και δεν το λέω στον κύριο Τσιόδρα, το λέω στον κόσμο που μας ακούει. Κερδίσαμε πρώτον ότι οι ίδιοι οι καλανάρχες, δηλαδή η ίδια η αγορά, καθόρισε ένα τίμημα που μας έδωσε 245 εκατομμύρια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν αυτό, είναι ένα ποσό που το καθόρισε η αγορά, να έρθει το εσουρού και πράγματι το έκανε αφού πραγματικά συστήθηκε και λειτουργεί. Αλλάζει τον αριθμό των αδειών από 4-7, αυτό εκτίμησε καλώς δεχούμενο και το δεχτήκαμε. Καλώς και το δεχτήκαμε, αλλά το ποσό, και είναι το ελάχιστο που καθορίζει, είναι αυτό που προσέφερε η ελεύθερη αγορά. Σε αυτό και σε 10 δόσεις να το πούμε ότι αυτά τα 35 τίποτε, εκατομμύρια... Τίποτε, 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. 3,5 όταν, αν σκεφτούμε ότι κάποιοι κάνουν αγωγή για μία εκπομπή στον Υπουργό μας και ζητάνε 35 εκατομμύρια γιατί χάσανε μία εκπομπή, καταλαβαίνετε πόσο ελάχιστο είναι αυτό το ποσό. Και παρόλα αυτά, οι καναλάρχες οι οποίοι μάθανε... Για ποιο λέτε. Για ποιο λέτε. Για το survivor. Για το survivor. Έχετε υπόψη σας ότι οι καναλάρχες παρόλα αυτά είχαν τόσο εθιστεί στο τσάμπα που συνεχίζουν να πηγαίνουν στο Σπούλιο Επικρατεία. Νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει στην κρίση που περνάμε τι οικονομάνει οι καναλάρχες και τι επιδιώκουν τώρα. Ελπίζω και η δικαιοσύνη να αντιληφθεί το τι γίνεται. Ότι έχει και πολιτικά έτσι, ερίσματα, δηλαδή αυτή η προσφυγή. Πέρα από το γεγονός που έχει έτσι ένα νομικό περιεχόμενο και ένα νομικό χαρακτηριστικό, έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αυτή η προσφυγή, ας πούμε. Εγώ θα υποθέσω, δεν θα βεβαιώσω. Βλέποντας το πώς κινούνται τα κανάλια αυτά, τα ιδιωτικά κανάλια απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση, το πόσο βοηθάνε αυτή η κυβέρνηση να γίνει παρένθεση, που δεν τους βγαίνει βεβαίως, το τι στάση κρατάει, παραδείγματος χάρη, η αξιωματική αντιπολίτευση μεσοβέζει και ακόμη και απέναντι στο ΕΣΡΟΥ, το πόσο ο τρόπος με τον οποίο υπόθεση και το ερώτημα. Η ευρύτερη αντιπολίτευση, δηλαδή, πώς κινείται, αν ήταν 7, αν ήταν 10, αν ήταν έτσι, αν ήταν αλλιώς. Προσβλέπουν δηλαδή σε μια παράταση της εκκρεμότητας, προκειμένου κάποιος να φύγετε εσείς, να έρθουν κάποιοι άλλοι και να ρυθμιστεί. Διευκολύνουν τα κανάλια. Προς τα συμφέροντά τους, αυτό λέτε. Αυτό είναι μια ανταλλαγή. Διευκολύνουν τα οικονομικά συμφέροντα των καναλιών, προκειμένου να διατηρήσουν την πολιτική που ακολουθούν τα κανάλια σήμερα ενάντια στην κυβέρνηση.